Δράσο μου, δράσο μου, δράσο μου! Πού στράσου σου, μωρή! Για κάνε μας τη χάρη, κυρά μου! Δεν πονάς μόνο εσύ! Γιατί τσακώνεστε? Ζεις! Ζει! Τον σκότωσα! Σκότωσα άνθρωπο! Σκότωσα άνθρωπο! Να μην φωνάξουμε έναν γιατρό. Αμέ. Και άμα δεν μείνουμε ικανοποιημένοι, να ζητήσουμε και μια δεύτερη γνώμη. Λέξη δεν έχουν πει για τα διαμάντια τόσο καιρό. Εγώ φταίω. Δίπλωμα και άδεια. Γιατί μα σταματήσατε, κύριε αστυνόμε? Δεν τρέχαμε ούτε παραβιάσαμε κανένα φανάρι. Και βγάλω από το μυαλό σου την αστυνομία. Θα καταστραφούμε όλοι. Συμφωνεί? Ναι. Λένα. Από τον Αποστόλη πήρε το 5%. Πάρε και άλλα 5 από μένα να τα κάνει 10. Μαύρο, τον κολλήτη μου λίγο, μετά σου κάνω δώρο. Αν βρεις, λέμε τώρα. Σε μένα να τους δώσεις. Επέστονται. Για τον Αποστόλη με ζηλεύεις, όχι για τον Θράσο. Τι? Το θεματάκι μεταξύ μας είναι ο Αποστόλης. Με τον κουνιάδο σου, κυρία Κουτρουπά. Η νύχτα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίξεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Μέσα μπες. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φαίνονται όλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Είσαι. Είσαι. Είμαι. Όλα αυτά που σκέφτεσαι είμαι και κάτι παραπάνω. Λενάκι, μην τα βάζεις μαζί μου, θα χάσεις. Κάτις, παιδάκι μου, είσαι τρελό. Ναι, για σένα. Κόφτο, κόφτο, μη μας δει κανένα μάτι. Αλέξα, αποτρασυνθεί τελώς, ε. Τι γίνεται μέσα, σκοτώνονται. Μ' άφησες να ακούσω. Άτε, άτε πήγαινε με μας δει κανένας, πήγαινε να με περιμένει στο καμαρίνι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί η μάνα μου το έχει πάρει τόσο με αυτή τη Σιλβή? Έχει φασωθεί με τον πατέρα μου. Πετάξε τίποτα τέτοιο μπροστά τη, κακομοίρη μου. Το καλό που σου θέλω, εσύ θα την πληρώσει. Άτε, άτε πήγαινε να με περιμένει στο καμαρίνι, άτε. Εντάξει, μην αργήσει. Φύγε από εδώ. Έξω. Έξω! Καταλαβαίνω. Θες να μείνεις μόνη με τις ενοχές και τις αναμνήσεις σου. Α, να πιούμε καφέ μια μέρα να μιλήσουμε για τις κοινές μας εμπειρίες. Α, σιγά! Α, συγγνώμη, άλλη φορά θα προειδοποιώ πριν να ανοίξω. Στη Λένα ερχόμουν. Να χαίρεις τη φιλενάδα σου. Έγκλημα. Εσύ μπροστά της, πτέσμα. Λένα, καλέ. Τι έγινε, τις τάχωσες? Ε, ναι, περίπου. Γιατί είσαι έτσι? Πώς έτσι? Σαν να έχεις φάει μεγάλη ήττα. Ο, καμία ήττα. Συγχυσμένη είμαι. Σου είπε τίποτα, σε απείλησε? Όχι, όχι. Έβαλε την ουρά στα σκέλια. Εγώ δεν είδα να έχει καμιά ουρά στα σκέλια. Δεν θα πρόσεξες καλά. Και γιατί σε είπε έγκλημα? Γιατί... γιατί... γιατί είδε ότι είμαι δύσκολος αντίπαλος και ότι δεν τρώω κουτόχορτο σαν το Θράσο. Μάλιστα. Πάντως να ξέρεις ότι σε μένα μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου όποτε θες. Το ξέρω και σε ευχαριστώ, αλλά δεν συντρέχει λόγος. Μου στέλνεις τον Βασίλη εδώ, σε παρακαλώ. Να σου τον στείλω. Έπρεπε να πάω σε μια σχολή, κάτι να κάνω. Το σώμα δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, προέκυψε. Ένας φίλος που ήταν ήδη αστυνομικός μου μίλησε και σκέφτηκα. Τσάμπα τα λες, δεν σ' ακούει. Κύριε Κουτρουμπά, δεν αισθάνεστε καλά? Σου λέω, έχει φάει άσχημο κόλλημα, μέρες τώρα. Έφαγα. Κόλλημα, ναι, αυτό το ξέρουμε.
Το γιατί δεν ξέρουμε. Δεν φταίω εγώ, σας τορκίζομαι. Αλλά βέβαια το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι αμετάκλητο, οριστικό. Εγώ φταίω που πέθανε. Τι θέλει η αστυνομία στο σπίτι μας? Κούλα, ρε γιαγιά, ο Νικόλας είναι. Γεια σας, τι κάνετε, καλά? Μπάτσος είσαι? Κάτι ξέρω εγώ που δεν σε χώνεψα από την πρώτη στιγμή. Το ρημάδι, το ένστικτο. Γιαγιά, τι λες? Ξέρω τι λέω. Τι θέλεις από την εγγόνα μου, Μπασκίνα? Να σας εξηγήσω. Άστο. Ο Νικόλας είναι ο μπάτσος που με μπαγλάρωσε, τον οδηγούσα χωρίς δίπλωμα. Εκεί έγινε το πρώτο touch και μετά από adventures τα φτιάξαμε. Οκ, okay. Σου λύθηκε η απορία. Και τι θέλει εδώ, ένταρμα έχει? Τελικά το χιούμορ είναι χαρακτηριστικό της οικογένειας. Όχι πάντα πετυχημένο. Πάμε στο δωμάτιό μου. Μαζευτήκαμε πολύ. Τα τραπακιά ήταν αυτή. Η εγγόνα μου με μπάτσο. Εσύ δεν μιλάς. Αν δεν συνήλθες μετά από αυτό, δεν θα συνέλθεις ποτέ. Αγγέλα, σκότωσε άνθρωπο. Τι? Τι είπες, βρε? Σκότωσε άνθρωπο με φωνιές. Πιο σιγά, έχουμε και τον μπάτσο δίπλα. Πες μου, πώς έγινε? Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Έβγαλε όπλο. Πήγα να το σταματήσω και μπάμπ. Ατύχημα δηλαδή. Δεν φτάσεις εσύ τότε? Ποιος θέει? Μόνο ότι γίνεται το ατύχημα φεαυτού του, κάποιος το προκαλεί, εγώ το προκάλεσα. Αυτό είσαι χάλια τόσες μέρες. Γιατί δεν το πες νωρίτερα να ξαναφρώσεις? Ναι, και τώρα που το είπα ξαλάφρωσα. Μήπως να το πω στον Νικόλα, να μου πει μια γνώμη, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Παλάβωσες? Ούτε να σου περάσει από το μυαλό κάτι τέτοιο. Σε κανέναν. Ούτε στη Λένα. Όσο περισσότεροι το ξέρουν, τόσο μπερδεύεται το πράγμα και μπορεί να βγει στο φανερό. Σήκω. Γιατί? Να ντυθείς, να πληθείς και να πας στο μαγαζί σαν να μην τρέχει τίποτα. Ό,τι έγινε, έγινε. Στάσου στα πόδια σου και δείξε σε όλους ότι δεν κολώνεις. Αλλιώς δεν θα σε σέβεται κανείς. Δεν έχω το κουράγιο. Να το βρεις. Άντε. Να μαζέψεις και αυτή τη μουρλή που μου θέλει διευθυντή λύκια. Ποια μουρλή? Μία έχει τα πρωτεία. Η κόρη μου. Πήγαινε να στο μαγαζί. Αμέ, και πήρε και το μικρό μαζί της για να τον ελέγχει, λέει. Τι, πήρε και το Βασίλη? Αγύρισε το κεφάλι και της είπα μακριά το μαγαζί. Είναι εμπόλεμη ζώνη. Γιατί δεν με ειδοποιήσατε ότι ήρθε εδώ η Λένα? Αφεντικό, τόσες μέρες δεν απαντάς στα τηλέφωνα. Πώς να σε ειδοποιήσουμε? Και την αφήσετε να φέρει και το παιδί μαζί. Κυρία, πιο γιώθουν αφεντικό, οπότε θα τσαμποδίθουμε δηλαδή. Δεν μας έχεις δώσει τέτοια εντολή. Αλλά κι άλλα ξέρετε να τα φροντίζετε και χωρίς τη δική μου εντολή. Είσαι με τα καλά σου, Ελένα! Είσαι με τα καλά σου! Αμπά, αναστηθήκες! Έφερες και το παιδί στο στόμα του λύκου! Πέφτουν σφαίρες εδώ πέρα! Πόσο πιο καθαρά σου το πω! Πω πω γουστάρω! Σκασμός, μικρέ! Αντί να μου πεις και ευχαριστώ που νοιάζομαι, μου φωνάζεις και από πάνω! Δεν θέλω να νοιάζεσαι. Τώρα, τι παρεξτάνεσαι εκεί πέρα, μπορείς να μου πεις? Το αφεντικό! Κάποιος έπρεπε να διευθύνει το μαγαζί. Ή το παραχώρησε, Σιλβή? Αν είναι έτσι, πες το μου να το ξέρω. Δεν παραχώρησε τίποτα και σταμάτα, σε παρακαλώ, αυτή την ιστορία. Θα σταματήσω. Βασιλάκη, άντε στο καμάρι της Τζίας, παιδί μου, να διαβάσεις. Ευχαρίστως. Πείτε τα εσείς, με την ησυχία σας, ναι. Εγώ έχω διάβασμα. Μιας και έχεις ανακάμψει πλήρως, μου χρωστάς μια εξήγηση. Γιατί ήταν στην αγκαλιά σου αυτή, και μην ακούσω καμιά κουβέντα του στυλ σκόνταψε και την έπιασα. Τώρα τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω, εσύ έχεις βγάλει τα δικά σου συμπεράσματα. Κάνε μια προσπάθεια. Δεν είναι ώρα να το κουβεντιάσουμε εδώ αυτό. Εδώ όχι. Στο σπίτι όχι. Πού θα το κουβεντιάσουμε, Θράσο? Να δώσουμε ραντεβού σε καμιά πλατεία. Λέγε. Λενά, ή θα φύγεις με το καλό, ή θα πω στον Λάζαρο και τον Ζακλώδη σε βγάλουν έξω με το ζόρι. Θα φύγω. Όχι γιατί σε φοβήθηκα, αλλά γιατί δεν μπορώ να ξαναδώ τα μούτρα της. Άντε πάλι με τη Σιλβή. Αυτή η γυναίκα είναι ικανή για όλα. Προκειμένου να πετύχει το σκοπό της, είναι ικανή να με κατηγορήσει. Σχετικά με τι? Σχετικά με. Γενικά! Περίμενε το. Και τότε να σε δω ποια θα πιστέψεις. Αυτή είναι τη γυναίκα σου! Μήπως το πάμε λίγο γρήγορα? Μπα, σε κανονικό ρυθμό το πάμε. Εγώ νομίζω ότι βιαζόμαστε.
Εντάξει, αφού νομίζεις. Okay. Και συγγνώμη. Όχι, μη ζητά συγγνώμη. Δεν σταχώνω, αλλά δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα. Μάλλον επειδή είμαστε σπίτι μου, ξέρω εγώ. Έλα, αγκαλιά. Για να ηρεμήσεις, δεν είχα σκοπό να... Εντάξει, δεν είμαι Νεάντερταλ, ξέρω πότε να σταματάω. Εντάξει. Χαίρομαι που σε βλέπω καλά. Ανάγκα και θεοί πείθονται. Σωστό και αυτό. Η γυναίκα σου γιατί έφυγε εγκυνηγημένη? Γιατί δεν έχει καμία δουλειά εδώ γι' αυτό. Α, γεια σου, το είδε, της είπα κι εγώ. Τσακωθήκατε? Όχι. Σου είπε τέτοιο ψέμα? Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Έξυπνη κίνηση. Δηλαδή? Τώρα για τη Λένα θα μιλάμε. Μου έλειψες, το ξέρεις. Όχι. Πολύ. Με το ζόρι κρατήθηκα να μην έρθω σπίτι σου. Καλά κάνεις, γιατί ξέρεις. Θράσω, τι θα γίνει με εμάς? Τι να γίνει με εμάς, δεν κατάλαβα. Όταν βρισκόμαστε ένας κοντά στον άλλον υπάρχει ηλεκτρισμός. Γίνεται κατάσταση, μη μου το παίζεις αθώος. Δεν στο παίζω αθώος, αλλά ξέρεις... Αν μεταξύ μας, δηλαδή, και να ήθελα, μου είναι αδύνατον. Με πληγώνεις. Με κάνεις κουρέλι. Όχι, ειλικρινά δεν είχα τέτοια πρόθεση, απλά... Πώς να το πω... Ωραία, μάνα μου. Είσαι η, είσαι η γυναίκα του συγχωρεμένου του αδελφού μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό κολώνεις. Πώς, δεν είναι πρόβλημα. Πόσο αλλιώτικος είσαι. Ο Αποστόλης δεν θα κόλωνε ποτέ να τα φτιάξει με τη γυναίκα σου. Ε? Τι κάνεις εκεί, καλέ? Τα χαμπάρια της παίρνεις, ακούω. Για από εκεί να ακούσω κι εγώ. Τι, δεν ακούω τίποτα. Ευτυχώς να λες, ένα. Μικρέ, στο δωμάτιο σου γρήγορα, εσύ. Έχεις σχολείο αύριο. Σου κοπεί να μην μικρό! Δεν το κουβεντιάσουμε τέτοια ώρα, άντε! Και δεν κράτησε και το λόγο σου. Μήπως σκέφτηκε να μείνουμε στο μαγαζί μέχρι τα ξημερώματα. Από τον πατέρα σου ζήτα τα αρέστα. Αυτός μας έδιωξε άλλον άρον. Τι έγινε, ρε παιδιά? Πηγαδάκι στήσαμε έξω από την πόρτα. Γιατί σε ενοχλήσαμε? Πολύ. Τόσο χώρο στο διάδρομο βρήκατε να τα πείτε. Μη μου βροντάς εμένα στα μούτρα. Αχ, ο Νικόλας. Τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά, εσείς? Τι ευχάριστη έκπληξη! Μόνο εσένα δεν περίμενα να δω στο δωμάτιο της Πέννης. Ναι, τον είδες. Άντε έξω τώρα. Εμείς πρόκειται, παιδί μου, τι συμπέρασμα θα βγάλει ο άνθρωπος. Ό,τι ήταν να βγάλει, το έχει βγάλει. Έλα, μα τελείωνε! Να φεύγω. Χάρηκα. Πολύ χάρηκα. Ναι, μας το πες. Καλά, δεν πες τη μητέρα σου, πολύ την πάω. Κι εγώ την πήγαινα μέχρι τα 2, 2.30. Και μετά? Μετά συνειδητοποίησα ότι αυτή θα είναι η μάνα μου για πάντα και φρίκαρα. Γιατί με ακολουθείς? Δεν έχεις να μου πεις τίποτα? Ότι πιάσανε οι προσευχές μου και ότι το συμπαθώ πολύ αυτό το παιδί. Το συμπαθείς? Τη στολή την είδες? Ποια στολή? Δεν φορούσε στολή. Δεν έχασε το χρόνο της η μουσίτσα. Τώρα που το λες, κάτι σαν να πήρε το μάτι μου σε επιλύκειο. Πιλότος είναι. Μπάτσος είναι. Ναι. Τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα. Εξάλλου δουλειά δεν είναι ντροπή. Δεν σε πειράζει δηλαδή? Όχι. Άσε, μπορεί να τη κάνει και καλό. Τόσα χρόνια δεν μπορέσαμε να την κάνουμε ζάφτη. Ας αναλάβει η αστυνομία που είναι και δουλειά της. Ναι, δεν τρώγεσαι, δεν τρώγεσαι. Καλά κάνω. Φεύγεις τώρα γιατί δεν μπορώ να συγχυστώ άλλο απόψε. Μα. Ποιος σε σύγχυσε? Τα σκάτωσε στο μαγαζί. Εστόπα να μην πας. Μαμά, φύγε. Μαμά. Λοιπόν, για να με λες εσύ, μαμά, πρέπει να δέχτηκες ισχυρό σοκ σήμερα. Μπράβο, το βρήκες. Καληνύχτα. Δεν θες να μου πεις τι? Όχι, δεν θέλω να σου πω. Θέλω να μείνω μόνη μου, γκέγκε. Ναι, Ρίκο, γεια. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Η Λένα είμαι. Η Λένα, καλέ, του Θράσου. Α, κοιμάσαι. Καλά, στο λέω και συνεχίζεις. Μπορώ να περάσω αύριο από το γραφείο για ένα ζήτημα? Φλέγον. Είναι μεγάλη λέρα. Τη γνωρίζεις χρόνια και σε φαίνω σε δύσκολη θέση. Αλλά έχω μάθει να λέω τα πράγματα στα ράτα. Εκτιμώ την ειλικρινία σου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ζήσει πολλά με τη Σιλβή και ένα πράγμα της το αναγνωρίζω. Αυτό που θέλει αργά ή γρήγορα το κερδίζει. Τώρα έρχεσαι στα λόγια μου. Πριν το κερδίσει. Δεν τη θέλω στο μαγαζί.
Δεν τη θέλω κοντά στον άντρα μου. Δεν με νοιάζει πόσο θα κοστίσει. Λεφτά έχουμε. Και εννοείται ότι θα πληρωθείς έξτρα. Τι μου ζητάς ακριβώς, δεν έχω καταλάβει. Ωραία, έχεις καταλάβει, αλλά να το κάνω πιο λιανά. Υπάρχει τρόπος να απαλλαγώ από την παρουσία της. Νόμιμος. Νόμιμος, παράνομος δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει όμως. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το νόμιμο. Υπάρχει νόμιμος τρόπος να την ξεφορτωθώ. Ναι. Να εξαγοράσουμε το ποσοστό της, αλλά δεν πρόκειται να το δεχτεί. Τότε τι ξοδεύουμε το σάλιο μας και δεν περνάμε κατευθείαν στον παράνομο. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να το τραβήξεις μέχρι το τέρμα? Γιατί αν μπει σε τέτοια μονοπάτια δεν έχει γυρισμό. Έτσι που το λες, είναι σαν να μιλάμε για έγκλημα. Χριστός και Παναγία, δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Αλλά τι εννοούσες? Ξέρω εγώ. Κάτι να τη διώξουμε από το μαγαζί, να την εκθέσουμε σε κάτι. Να πούμε ότι κλέβει από τις εισπράξεις. Κάτι ανέμακτο. Μη χειρότερα, έτσι κάνετε τις δουλειές σας εσείς. Μόλις σας ζωρίσει κάτι, μπαμ και κάτω. Η νύχτα είναι αμήλικτη. Ωραία είστε εδώ, απλά. Χάνετε το μάτι σου. Εγώ βλέπω σόβρακα και κοιλώτες στην πουγάδα της απέναντι. Καημενούλη μου. Συγγνώμη που διακόπτω, βρε παιδιά, αλλά έχω μπερδευτεί. Ο Νικόλας εδώ κοιμήθηκε ή έφυγε και ξανάρθε? Μπα, με το που συνήλθαμε ξεκινήσαμε την ανάκριση. Πατέρας είμαι, δεν ξέρω. Πλάκα κάνεις. Όχι ρε κορίτσια μου, σοβαρά μιλάω. Θέλω να ξέρω τι γίνεται σπίτι μου, κακό είναι. Μπαμπά, κάνε μου τη χάρη, μη με φρικάρεις πρωί-πρωί. Κύριε Κουτρουμπά. Θράσος, αγόρι μου, θράσος. Θράσος, έχετε δίκιο, αλλά πιάσαμε την κουβέντα και μας πήρε ο ύπνος. Ξεκόλα, το όνομά του είναι Θράσος. Α, ναι, πάντως έπρεπε να. Να ζητήσουμε την άδεια. Μη με φρικάρεις τώρα κι εσύ. Εγώ έχω υπηρεσία. Πρέπει να φύγω. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Εμείς θα τα πούμε αργότερα. Θα μας απειλεί κιόλας. Και κατάντια, η εγγόνα μου να τρέχει πίσω από ένα μπάτσο. Να σου πω, το ξέρεις ότι με έχει και εδώ? Το ξέρα, χαλάρωσε, τίποτα δεν κάνανε. Ρε Αγγέλα, κρυφάκουγες. Αν δεν κρυφάκουγα θα είχες μείνει τώρα με την απορία. Εγώ πάντως διατηρώ τις αμφιβολίες μου. Γιατί δεν ακούς, φαίνονται αυτά. Ναι, βέβαια, μου πείστε φαίνονταν στο πρόσωπό της κάτι, μια λάμψη. Λοιπόν, αυτό το ψέμα πρέπει να το έχετε διαδώσει οι άντρες μεταξύ σας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το δικό του μούτρο θα έλεμπε, όχι το δικό της. Παρακαλώ. Ποιος τον ζητάει? Ο Στέλιος, λέει, από το μαγαζί. Έλα ρε Θελά, τι γίνεται? Ας τα λέμε καλά. Εσύ πώς πας, πουλάς φιστίκια, πουλάς? Έτσι, μπράβο. Τα αδερφάκια σου τι κάνει, το έστρωσες? Ωραία. Ναι μωρέ, κάτι είχαμε παραγγείλει, αλλά περάσαμε κάτι ζόρια τελευταία και το ξεχάσαμε. Θα στείλω κάποιον να τα πάρει. Εντάξει, χάρηκα που σ' άκουσα. Χαιρετίσματα στα αδερφάκια σου, ρε. Έλα, γεια. Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα τόσο ειλικρινής. Έτσι είμαι εγώ. Και μπάτσος και αδιάφθορος. Πώς θα τα αντέξω? Τι έπαθες τώρα, γιατί στράβωσες? Γιατί είχε δίκιο ο πατέρας σου. Δεν έπρεπε να μείνω στο σπίτι το βράδυ. Με δουλεύεις? Είναι και δικό μου σπίτι και δεν είμαι μπέμπα, ξέρεις. Τι συντηρίκλα είναι αυτή που βγάζεις ξαφνικά? Δεν είναι συντηρίκλα, είναι θέμα σεβασμού. Απέναντι σε ποιον? Απέναντι σε όλους, ρε Πένι. Σε όλους? Αχ, όχι, Νικόλα. Ορκίσου μου ότι δεν θα με σέβεσαι και πολύ. Αλλιώς. Αλλιώς. Αλλιώς θα το πάμε πολύ slow motion. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω το πρώτο βήμα. Γιατί δεν πρόκειται? Γιατί είμαι πολύ παραδοσιακή. Αφήνω την πρωτοβουλία στο αρσενικό. Μόνο παραδοσιακή δεν είσαι. Σε αυτό το θέμα είμαι. Αλήθεια. Okay. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε σέβομαι καθόλου από εδώ και μπρος. Έτσι, μπρο. Πατέρας της είσαι και ξέρεις ποιο είναι το καλό της κόρης σου. Εγώ όμως, αν μου έφερνε ένα μπάτσο για γαμπρό, θα την αποκλήρωνα. Δεν έχω καμία διάθεση να το συζητήσουμε. Κακός. Είναι θέμα υψηλής προτεραιότητος. Για σκέψου λίγο. Με τις δουλειές που έχεις μπλέξει, το τελευταίο που χρειάζεσαι είναι ένας μπάτσος μες στα πόδια σου. Ρε Αγγέλα, λες να μην το ξέρω? Ας ελπίσουμε ότι είναι κάτι προσωρινό, ένας ενθουσιασμός, ξέρω εγώ. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Οχ, δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά. Φτάνει, κουράστηκα. Τι έγινε στο μαγαζί, πώς πήγε το πράγμα? Αφού κατάφερα να διώξω τη Λένα, όλα ήρεμα. Φουντωμένη γύρισε. Κάτι συνέβη με τη Σιλβή, δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Τι έχεις τραβήξει? Έλα. Καημενούλη μου, κι εγώ δεν σε πίστευα. Κράτα με σφιχτά, πώς αντέχεις? Λένα,
Έγινε κάτι, σου είπαν κάτι κακό. Μην μιλάμε τώρα. Μόνο κρατάμε σφιχτά. Μπορούμε να μείνουμε αγκαλιά έτσι όλη νύχτα. Αυτό μόνο θέλω. Καλώς τα παιδιά. Για την παραγγελία από τα μεσάνυχτα ήρθαμε. Κοσμά, είναι τσεκαρισμένη η παραγγελία του Θράσου? Ναι, όλα εντάξει. Αμάν. Κοντοδήμο. Τι θέτε εδώ ρε λαμόγιο. Στέλιο, δουλεύω. Ο Στέλιος είναι αδερφός μου που τα πουλάς αυτά. Ω πάρε παιδιά, αλήθεια λέει. Αδερφός μου είναι, τον έχω πάρει συνεταιράκι στο μαγαζί. Γνωριζόσαστε? Παλαιόθεν. Δηλαδή θες να μας πεις ότι μπήκε στο δωθό δρόμο? Μπήκα. Μπήκα. Πες και εσύ ρε Στέλιο. Ναι ρε παιδιά, μπήκε, το ξέρει και ο Θράσος, ρωτήστε τον. Εντάξει. Παιδιά, χάρηκα που σας είδα. Αλήθεια. Ποιος να το έλεγε ότι θα έχουμε νταραβέρι, ε? Νταραβέρι για πάντα είχαμε μαζί σου. Ναι, εννοώ τέτοιο νταραβέρι. Εγώ να πουλάω και εσείς να αγοράζετε. Άντε, άντε, καλές δουλειές. Και χαιρετισμού στο φίλο μου το Θράσο, ε! Σκέφτεται ότι σκέφτομαι? Ότι μαζί με τα ξηρά καρπά μας πουλάει και παραμύθι. Νομίζω ότι σύντομα πρέπει να του κάνουμε κι άλλη επισκεψούλα. Καλώ τον κύριο υποδιοικητή μας. Γεια σου ρε Κέντα. Αμολυτός έχουνε. Πάντα με το καλαμπούρι στο στόμα ο κύριος αιρέτης μας. Από το τμήμα έχω καιρό να σε δω, πώς και έτσι. Δεν έτυχε. Λοιπόν, είσαι από τους λίγους αυτοφοράκιδες που γουστάρω, να το ξέρεις. Φοβερός ταυλαδόρος. Έχουμε παίξει κάτι θανατηφόρες παρτίδες στο αυτόφορο. Μου χρωστάς μια ρεβάνς. Με το πρώτο ντου που θα μας κάνουνε, θα σε αριβάρω. Στο λόγο μου. Το όχημα και τα μάτια σου. Να περάσετε καλά. Όλα καλά. Γεια σας. Καλή κύριε Σερέτη μας, μαύρα μάτια κάναμε να σας δούμε. Δουλειές μαρό μου, φόρτος εργασίας, όσο παίρνεις γαλόνια μεγαλώνουν και οι ευθύνες. Ο άντρας σου μαζεύτηκε καμιά στάλα ή παραμένει το ίδιο ρεμάλι? Κουτάβι έγινε. Να είναι καλά ο κύριος Θράσος που τα τακτοποίησε όλα. Βγάλτε αυτό. Μπα, ώστε έχει ικανότητες ο καινούριος. Πολλές. Θα φτάσει ψηλά μια μέρα, να μου το θυμηθείτε. Μπράβο το παιδί. Να το βοηθήσουμε κι εμείς αυτό αξίζει. Δεν είναι λαστιά, ρε μάνα μου. Κύριε Σερέτη, τιμή μας. Όλη δική μου μπουκλά μου. Γιατί δεν με πήρατε ένα τηλέφωνο? Υπάρχει πρόβλημα με το τραπέζι, να το λύσουμε. Ω, κανένα πρόβλημα. Το πρώτο πίστα όπως πάντα, περάστε. Κοντά μου. Έλα, σηκωνόμαστε τώρα. Έλα, μη μου κάνει θέμα το φόρικο. Τώρα λέμε. Έλα. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καθίστε. Εσύ πήγαινε να φρισκαριστείς. Η Τζία μας. Μια χαρά. Στο όπο-όπο την έχουμε. Να της κάνω μια επισκεψούλα για λίγο. Ξέρεις ότι είμαι θαυμαστής. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό να δω αν είναι στο καμαρίνι της. Να φωνάξω για παραγγελία. Αργότερα. Λοιπόν, παλικάρια, με λίγα λόγια, γιατί δεν τον γουστάρω καθόλου τον μπλα μπλα. Ο συγχωρεμένος... είχε κάτι δικό μου και το θέλω. Όταν λέει δικό σου, κάτι πιο συγκεκριμένο. Ρε μη μου παριστάνετε εμένα τις οσίες. Λοιπόν, φροντίστε να το βρείτε, διαφορετικά θα ξεσκονίσω όλες σας τις βρωμοδουλειές μία προς μία. Και ξέρω πάρα πολλά. Ό,τι ξέρεις, ξέρεις. Αλλά για τι πράγμα μιλάς? Για τα διαμάντια μιλάω, Λάζαρε. Για τα διαμάντια. Έκανα υπομονή πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα δεν πάει άλλο. Το Λεωνίδα Κότσο δεν τον επιάνει κανένας. Ειδικά κάτι ρεμάλια σαν κι εσάς. Διαμάντια, μα δουλεύει. Σου φάνηκε να μας δουλεύει? Να τι ψάχνανε οι μπάτσοι που μας σταματήσανε. Πήγαινε να ξαναφρεσκάρεις τη κούκλα μου, άντε.
Και κάθε εκεί θα θεφωνάχθουμε, μην πηγαίνω έρχεφε τάμπα. Λίγα λόγια με το Σερέτη. Ό,τι και να σε ρωτήσει, δεν είδες, δεν άκουσες. Για ποιο πράγμα? Γενικά, οι μπάτσες ρωτάνε, αυτή είναι η δουλειά τους. Το αν θες να κρατήσεις τη δική σου, μόκο. Α, τώρα ερχόμουν να σας φωνάξω. Σας αφήνω να τα πείτε. Γεια σου, Λεωνίδα. Μανάρι μου, τον ντεκολτέ σου ανασταίνει και πεθαμένος. Κάτσε! Με τη γυναίκα σου ήρθες? Όχι, ρε Σιτζία, μη με χαλάς τώρα, μη με χαλάς. Πρέπει να βγω στην πίστα. Θα με χαρείς εκεί. Σταμάτα. Ναι, Ρατζουλά, σταμάτα, όχι σε μένα. Σου έχω ξεπλύνει το μητρό με χλώριο. Πιο λευκό δεν γίνεται. Σου είπα, πρέπει να ετοιμαστώ. Τι έγινε, σου γυάλισε ο πιτσιρικάς και εμείς σου πέφτουμε λίγοι, σου βρωμήσαμε? Όχι, Λεωνίδα μου. Το ξέρεις ότι ο Λεωνίδας σου μπορεί να σε μπαγλαρώσει όποτε γουστάρει για αποπλάνηση ανηλίκου? Μα δεν έκανα κάτι με τον... Άσε ρε τα σάπια σου. Έτσι κι αλλιώς άχρηστη μου είσαι. Μια δουλειά σε βάλαμε να κάνεις και τα σκάτωσες. Προσπάθησα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Μου χάλασες την κάλυψη. Μ' ανάγκασες να έρθω εδώ και να φανερωθώ. Θα τιμωρηθείς γι' αυτό. Λεωνίδα μου, σε παρακαλώ. Τι θέλεις? Ό,τι θέλεις. Έλα, Βασιλή. Όχι, καλά είμαι, λίγο βραχνιασμένη. Όχι, αγορίνα μου, δεν μπορώ να βρεθούμε αύριο. Ή μάλλον μπορώ. Εντάξει, θα βρεθούμε. Δεν παίρνει αναβολή το πράγμα. Θα σε περιμένω λίγο πιο κάτω από το σχολείο. Εντάξει, Τζιά, θα σε δω στον ύπνο μου απόψε. Να με δεις κι εσύ, ναι. Yes, 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 yes. Θα γίνει. Αύριο θα γίνει. Ο υποδιοικητής, τι δουλειά έχει εδώ? Είναι παλιός πελάτης και μας έχει βοηθήσει αρκετές φορές. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Αν έρθει όμως εδώ. Μήπως να κλειτώσει την τουαλέτα μέχρι να φύγει? Μη λες βλακίες. Οχ, λες να έχει έρθει για το φόνο. Δεν θα κρατηθώ, θα ομολογήσω, στο λέω. Σύνηθε θράσο, δεν θα ερχόταν ο ίδιος. Το πρόγραμμα έρθει να δει. Μην ξεχάσεις να του προσφέρεις πούρο και ποτό. Πούρο και ποτό, μάλιστα. Τι έγινε, Σιλβή, προετοιμάζεις το έδαφος? Φυσικά. Ο Θράσος δεν ξέρει ότι εκτός από παλιός πελάτης είστε και πολύ καλός φίλος. Θράσο, ο κύριος Σερέτης. Εγώ σας αφήνω. Χαίρομαι πολύ. Εσύ λοιπόν είσαι ο καινούριος. Ναι. Και αν σας πω ότι δεν το ήθελα, θα το πιστέψετε? Θα πιείτε κάτι, ένα ποτάκι, καθίστε. Λοιπόν, Θράσο, επειδή ακούω καλά λόγια για σένα στην πιάτσα, θα είμαι direct μαζί σου. Να είστε. Σας ακούω. Η Σιλβή είπε πολύ καλός φίλος. Μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος αν μου δώσεις αυτό που μου ανήκει. Αλλιώτικα θα γίνω ο χειρότερος εχθρός σου. Εισηγεία. Στην υγεία σας. Συγγνώμη. Έχω εγώ κάτι που σας ανήκει? Πείτε μου να σας το δώσω αμέσως. Δεν άρχισαμε καλά. Δεν με βοηθάς. Μη θυμώνετε. Καλά άρχισαμε. Ρε, άσε τις γαλυφιές. Τα διαμάντια είναι δικά μου. Έτσι, μπράβο. Δεν ακούω αντίρρηση. Σε καλό δρόμο είμαστε. Α, θα πάρετε ένα πούρο. Ορίστε. Πάρτε. Ορίστε και ο κόφτης. Σιγά, άστο, άστο. Θα το κάνω μόνος μου. Θα μου κόψεις κανένα δάχτυλο. Έτσι τρέμεις πάντα. Ή μήπως τις έσπρωξες τις πετρούλες και κολώνεις να μου το πεις? Δεν με χαλάει, δεν έχουμε κερευστό. Και όχι 50-50 φυσικά. Θέλω το 80% και χάρη σου κάνω. Ο Αποστόλης πήγε να μου τη φέρει. Να μην αποζημιωθώ. Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα τι μου λέτε. Ρε εσύ, τα διαμάντια είναι δικά μου. Μου ανήκουνε. Πέθανε κόσμος γι' αυτά. Λοιπόν,
Έτσι και πας να το παίξεις σκληρό καρύδι. Συνεννοηθήκαμε. Τι έγινε? Τι του είπες και τον έκανες τούρμπο? Εγώ, αυτός με απείλησε. Γιατί? Ξέρω εγώ. Για κάτι διαμάντια λέει που του κρύψε ο Αποστόλης. Ποια διαμάντια? Πού να ξέρω. Εδώ δεν ξέρεις εσύ, θα ξέρω εγώ από πού και σπου. Ο Σερέτης έφυγε βλαστημώντας. Τι βάψαμε λίγο που τα βάλαμε μαζί του. Ξέρετε τίποτα εσείς για κάτι διαμάντια? Μας ρώτησε, ιδέα δεν έχουμε. Στο λόγο μου. Ξέρεις ότι εγώ δεν λέω ψέματα. Θεθένα ποτέ. Λέω αυτό δηλαδή τώρα. Τι να πω. Είχε τέτοιο μυστικό από μένα Αποστόλης. Τελικά δεν σε εμπιστευόταν όσο νόμιζες. Άντε μου στο διάλο, Λάζαρε. Την πλήγωθω τώρα. Ράι. Αφεντικό, εμείς θα πεταχτούμε σε μια δουλίτσα, αν συμβεί κάτι. Να μην συμβεί! Να μην συμβεί! Μη συμβεί! Φτάνει και αυτά! Λοιπόν, φτάνει για σήμερα, δεν πήγαινε να ξεκουραστείς. Έχω δουλειά ακόμα. Η αποθήκη θέλει σημάζωμα. Άμα είναι να σε βοηθήσω. Πλάκα κάνεις. Να σε ξαναπιάσει μέση σου. Πήγαινε σπίτι σου. Στη γυναικούλα σου. Να φάτε παρεούλα. Να ξαπλώσει τα καλίτσα. Εγώ ένα κούτσουρο είμαι, δεν με περιμένει κανείς. Και εδώ που λέει ο λόγος, άμα γουστάρω, κατεβάζω τα ρολά και κοιμάμαι. Άρε Κοσμά. Κοσμάκο. Θυμάσαι που σε φώναζα έτσι. Σ' αγαπούσα πολύ. Ο μικρός μου αδερφός. Και μα σε πείραζε κανείς, όρμα αγαπάω να τον φάω. Σ' αγαπάω, ρε μπαγά. Έλα, έλα τώρα, μην μας πάρουν τα ζουμιά. Άντε, τράβο. Δεν θες να έρθεις σπίτι να φάμε παρέα? Α, είναι νωρίς για μένα. Θα φύγεις? Καλά, ντε, τι πρεμούρα είναι αυτή. Λες και θες να με διώξεις. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Α, Κοσμά. Μην ξεχάσεις να κλείσεις το μικρό παραθυράκι στην τουαλέτα. Γκρεμίσανε παραδίπλα και θα μας μπει κανένα ποντίκι, έτσι. Δεν θα το ξεχάσω. Να σιγουρώ. Δεν θα ρωτήσουμε δεύτερη φορά. Πέμπτη διαδρομή. Βλίτσα. Καληνύχτα και καλά κέρδη. Surprise! Δεν μας περίμενε, ε? Όχι. Ξέχασα κάτι στην παραγγελία. Τη φιλίτσα. Ποια? Φάχναμε ένα ποντικό. Θα βρείτε, θα βρείτε. Έχει πολλούς εδώ γύρω. Γκρεμίζουνε εδώ στη γειτονιά. Δεν α... Πουροκανίδι δικά μας φράγκα. Φράγκα από τα στοιχήματα. Όχι ρε παιδιά. Παρεξηγήσατε. Μια εξυπηρέτηση πήγα να κάνω σε δύο φίλους. Μόνο για σήμερα, τορκίζομαι. Είχα κάτι σίγουρα και τους τα είπα. Εγώ. Εγώ να φάω φράγκα από εσάς. Να. Να. Αυτά είναι όλα κι όλα. Πάρτε τα. Πάρτε τα. Και ό,τι γουστάρετε από το μαγαζί, όλα φρέσκα. Πρώτη ποιότητα. Δεν σ' αντέχω άλλο, ρε Κοντοδήμο. Αναλαμβάνεις να τελειώνουμε. Ευχαρίστως. Μη. Δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε στη βία, ε. Υπάρχει και ο διάλογος αυτή τη ζωή. Ξέρεις τι καλός είναι ο μιλητής που είμαι. Πάλα.
καλά, που σε φορέ. Αστεία. Άγγελα, τα διαμάντια. Τι? Τα διαμάντια, πού είναι τα διαμάντια. Θες να τα δεις. Πραμβούρα νυχτιάτικα. Ορίστε. Ησύχασες. Προσέχω, μην αγχώνεσαι. Γι' αυτά τα διαμάντια έφαγε το κεφάλι του Αποστόλης. Τι? Πού το ξέρεις? Μου φέραν τα μαντάτα στο μαγαζί. Ξέρεις ποιος ψάχνει για αυτά τα διαμάντια? Ο υποδιοικητής της αστυνομίας, αν είναι δυνατόν. Πρέπει να τα δώσουμε να φύγουν από τα χέρια μας, θα βρούμε τον μπελά μας. Αν τα δώσουμε να δεις μπελά, θα βρούμε. Δεν πιστεύω να το πες ότι τα έχουμε. Όχι, τίποτα δεν είπα. Ο Θεός σε φώτισε. Αν μάθει ότι τα έχουμε, θα μας ξεπαστρέψει οικογενειακώς για να μην αφήσει μάρτυρες. Τι? Λες να αρχίζει να καθαρίζει κόσμο μέχρι να βρει ποιος τα πήρε? Όπω. Θα τους πάρω στο λαιμό μου. Δεν αντέχω άλλες τύψεις. Δεν φταίμε εμείς για τις βρωμοδουλειές τους. Έχεις χρέος να προστατέψεις την οικογένειά σου πρώτα και μετά τους άλλους. Τι να κάνω? Ακριβώς δεν ξέρω, αλλά πρέπει να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Δεν μου μένει τίποτα άλλο, ε. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Κουράστηκα να φοβάμαι. Καλημέρα. Άσε με να μαντέψω. Ψάχνεις τρόπο να βγάλεις από τη μέση τη Λένα. Θα γίνει και αυτό, αλλά πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση. Λέγε, τι ξέρεις για τα διαμάντια? Ότι είναι παντοτινά. Ερικώσε τις μούφες. Για τα διαμάντια που ψάχνει ο Σερέτης, λέω. Θα μας κόψει τον κόλο προκειμένου να τα βρει. Είμαι σίγουρη ότι αυτός ξέκανε τον Αποστόλη. Οπα, οπα. Δεν έχω ιδέα. Αν δεν ξέρεις εσύ που ήσουν συνέχεια με τον Αποστόλη, πού να ξέρω εγώ? Ποτέ δεν είδα ούτε άκουσα τίποτα για διαμάντια. Γιατί να σε πιστέψω? Γιατί αν είχα διαμάντια στα χέρια μου, θα έκανα Dolce Vita σε κανένα εξωτικό παράδεισο. Δεν θα καθόμουν εδώ να ασχολούμαι με τον υπόκοσμο. Τη βάψαμε. Δεν ξέρω πώς, αλλά πρέπει να τα βρούμε. Γιατί για να τα ψάχνει θα υπάρχουν. Δεν είναι τρελός, καθήκη είναι. Να ψάξουμε, να τα φέρουμε όλα τούμπα. Κάτι να κάνουμε. Κύριε Κίκα, έχουν έρθει ο Λάζαρος και ο Ζαν-Κλοντ. Επιμένουν να περάσουν και είμαι έτοιμη να τους αφήσω, γιατί δεν αντέχω να με κοιτάνε άγρια και να μου μιλάνε με τέτοιο τρόπο. Σας το λέω! Καλά, καλά, άσου να περάσουν, τους θέλω κι εγώ. Μην το καθυστερούμε, εξαμοληθείτε και βρείτε τα διαμάντια, λέ! Για άλλη δουλειά ήρθαμε. Αυτό επήγει. Τα άλλα όλα μπορεί να περιμένουν. Να τελειώνουμε πρώτα με τον Κοντοδήμο. Τι έκανε πάλι αυτός? Αυτό θα ήταν η τρύπα στα στοιχήματα. Και που είχε στήσει τη φωλήτα του στο ξηροκαρπάδικο του αφεντικού. Κάτω από τη μύτη μας. Τέτοιο θράσος. Καλό. Σου λέει εδώ δεν θα με υποψιαστούνε. Του βγάζω το καπέλο. Σας έδωσε τις πράξεις? Όχι το σκυλί το μαύρο, πείδμα! Ναι, από κάποιο σημείο και μετά ήταν αδύνατο να μας πει ακόμα κι αν το ήθελε. Πού τον έχετε? Θα κάτσουμε πολλή ώρα? Όχι, δεν έχω να σου πω και πολλά. Εντάξει τότε. Κερνάω καφέ. Μετά το ξενύχτη χρειάζεται λίγη τόνωση. Δύο φρεντομέτριους. Για λέγε, για λέγε. Πού θα πάμε μετά? Στο σπίτι σου. Βασίλη. Οκ, άκυρο. Άμα φοβάσαι με μας δούνε, μένουμε και στο αμάξι. Εμένα δεν με νοιάζει. Ούτε στο σπίτι μου, ούτε στο αμάξι. Σε ξενοδοχείο. Γουστάρω φάση. Στρωμά με νερό και τέτοια, ε. Δεν μου το πες νωρίτερα να βγω γράφε βγάτο στο ίντερνετ. Χίλιες και μία νύχτες, χαμάμ οριεντάλ, λιβάνια να καίνε. Βασίλη, κόφτω. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Έλα, αργά μου το και το πίστεψα. Μη μου κάνεις τέτοια. Το εννοώ. Πριν σοβαρέψουν τα πράγματα μεταξύ μας, είναι καλύτερα να το διαλύσουμε. Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν θα μας βγάλει πουθενά, γιατί δεν μπορώ να κρύβομαι συνέχεια, να φοβάμαι και τη σκιά μου. Τα πήρες πρώτα στο μαγαζί, ε. Sorry, η ιδέα της μάνας μου ήτανε. Δεν θα το ξανακάνω, στορκίζομαι. Μου φτάνει να σε βλέπω για λίγο. Όσο θες εσύ, όπου θες εσύ. Το εννοώ. Το έχω αποφασίσει, τελειώσαμε. Πώς τελειώσαμε, αφού ακόμα δεν αρχίσαμε? Ρέτζια, εγώ σε αγαπάω. Σταμάτα να κλεψουρίζεις σαν μωρό και φέρσου σαν άντρας. Αυτό θα κάνω. Εντάξει. Ξεθύμανες, πήρες μεζέ. Φύγε τώρα και μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Καλά σας λένε, ξέχωλα. Like rain, I can see through you.
νέος. Μπούδι ήθερε, γιατί. Κόφτε το. Δεν ήρθαμε για χαβαλέ. Κοντοδύμιο έκανε το λάθος στη ζωή σου. Όποιος μας κλέβει, το μετανιώνει πικρά. Και ψυχρά. Πού κρύβεις τις πράξεις. Άμα σας πω, θα με αφήσετε να φύγω. Ναι, το συζητάς. Έχουμε και άλλους τρόπους να σε κάνουμε να μιλήσεις. Κάνε τη χάρη στον εαυτό σου και διάλεξε τον εύκολο. Αλλιώς θα σε κόβω λίγο-λίγο θεμερίδες μέχρι να μιλήσεις. Κοντοδύμο, λέγε. Δεν θα φάμε την ώρα μας μαζί σου. Τρώμε σένα και τελειώνουμε. Στο ξηροκαρπάθικο είναι. Πιο συγκεκριμένα, μη φέρουμε τούμπο όλο το μαγαζί. Διευκολύνε μας. Στην αποθήκη. Μέσα σε τσουβάλια με κάσιους. Τα έχω σημαδέψει. Μην τα στείλεις σε καμιά παραγγελία ως τέλειος. Αν μαζουλεύεις, την έβαψες. Σας θα δίνω και έφυγα. Με αυτή τη συμφωνία, δεν πάτα ρε. Και βούλος το. Θα με αφήσετε να φύγω, έτσι. Μιλήστε ρε, παιδιά. Σας παρακαλώ. Δεν θα ξανακάνω τέτοια ρεμούλα. Στο λόγο μου, θα σας δώσω τα φράγκα και δεν θα με ξαναδείτε. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά! Σκάσε και παρακαλά, σκάσχημα, κλαψιάρι! Αν το ξεκάνω να φτιάξουμε μόνιμα, με δάλυθε. Όχι. Πρέπει να γίνουν όλα τακτοποιημένα, καθαρές δουλειές. Ούτε φιστίκι να μην πέσει στο πάτωμα. Και δεν χρειάζεται να μάθει ο Θράσος τι γινόταν στο ξεροκαρπάδικο. Πάλι στην απέξω θα τον αφήσουμε. Δεν μας βγαίνει σε καλό. Σωστά, δεν σας βγαίνει σε καλό. Ούτε σε μένα. Κύριε Θράσο, σώσε με, σε εκετεύω! Τι θες εσύ εδώ τέτοια ώρα? Είχα μια κουβεντούλα με κάποιον. Ποιον? Είναι κι άλλος μέσα στο γραφείο? Πάντα ήταν. Εγώ είχα αρχίσει να το καταλάβω. Τέλος πάντων, έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Πού το πάτε το παλικάρι και γιατί είναι δεμένο? Μην ασχολείσαι, έλα. Όχι, μην ασχολούμαι, γνωριζόμαστε. Τι έκανες πάλι, ρε Κοντοδύμο? Έστεινε παράνομα στοιχήματα στο ξεροκαρπάδικο. Το δικό σου εννοώ. Α, πάλι εκμεταλλεύτηκες την αγάπη του αδελφού σου, ε. Και εσείς, από πότε μου γίνετε νομοταγείς πολίτες? Δεν κατάλαβε το αφεντικό, μα θα έπαιρνε τους πελάτες. Βούλα στη λύθη, α, την έφερε σε όλους μας δηλαδή. Συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριε Θράσο. Συγγνώμη. Ένα ρεμάλι είμαι. Ένα τυποτένιο. Κάπου τα έχω ξανακούσει αυτά. Εγώ σε είχα πάντως προειδοποιήσει. Σκοπεύεις να κάνεις κάτι ή να το τακτοποιήσουμε εμείς όπως ξέρουμε? Ναι, μην το καθυστερούμε. Σκασμός. Σκέφτομαι. Μες τα μεσάνυχτα. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα.